Εμείς έχουμε τοποθετηθεί γενικότερα και δεν αλλάζουμε θέση, γιατί έχουμε μια διαμορφωμένη άποψη για το τι ακριβώς είναι αυτά τα αντισυστημικά ωφέλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ουσία του θέματος, τι θέλουμε πρώτον, η διαδικασία. Ήταν απαράδεκτο. Αυτό αναγνωρίστηκε έμεσα ή άμεσα και από τον ίδιο τον Υπουργό. Πώς ήρθε η τροπολογία, την Παρασκευή και όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, έγινε όποια συζήτηση έγινε στη Βουλή. Τρίτο θέμα. Τώρα, αυτές οι φωτοβολίδες και αντιπαραθέσεις που είναι συνήθεις ανάμεσα στο δικοματισμό και διπολισμό δεν μας αφορούν. Ούτε και μπαίνουμε σε τέτοια λογική στυλ Νέας Δημοκρατίας ή δεν ξέρω αύριο ΣΥΡΙΖΑ ή πιανού άλλου κόμματος. Η ουσία είναι τώρα, η πολιτική ουσία, ότι η τροπολογία δεν είναι του Υπουργού Άμυνας, είναι της κυβέρνησης. Ενιαία. Και είναι ανεξάρτητο τώρα όλα αυτά τα σενάρια, αν παραιτείται ή δεν παραιτείται. Επομένως, την ευθύνη που έρχεται αυτή η τροπολογία εδώ, τη φέρνει η κυβέρνηση. Και εμείς θα παραμείνουμε, θα κάνουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και ερωτήσεις και φυσικά θα εκφράσουμε και την άποψή μας, η οποία λέω δεν φαίνεται, για να μην είμαι απόλυτος, αλλά έτσι είναι, ότι μπορεί να αλλάξει. Επομένως, μπορεί να συνεχιστεί η Επιτροπή. Θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα και στην τροπολογία. Θα βάλουμε και ορισμένα ερωτήματα και μπορούμε να προχωρήσουμε.